τον Παντοσιολογιό του τον Πατέρα Χρυσόστομο από την Ιερά Μονή του Θυμωσίου του Αγίου Όρους, τον οποίο δεν θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους ψυχής, που απόψε υπευλήθη στον κόπο να μας τιμήσει με την παρουσία του και να μας μιλήσει με θέμα οι μορφές και το νόημα των πειρασμών στην πνευματική ζωή. Τον παρακαλώ δε θερμός να μεταφέρει τις ευχαριστίες μας στον αγαπητό μας Γέροντα Χριστόδουλο, Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής του Θυμωσίου Αγίου Όρους, με την ευλογία του οποίου σας έχουμε απόψε κοντά μας, και να του υπενθυμίσετε ότι μόλις αυτό είναι δυνατόν, να έρθει κοντά μας και να μας τιμήσει ξανά με την παρουσία του. Να σας πω τώρα λίγα λόγια για την Ενωμένη Ρωμιοσύνη. Ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ την Ηγουμένη Γερότησα Στυλιανή, καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σταγού Πεντήρης, που μας έστειλε τις δύο αδελφούλες αντιπροσωπεία. Και ευχαριστώ και εκείνους που ήρθαμε. Να σας πω τώρα λίγα λόγια για την Ενωμένη Ρωμιοσύνη. Είχε την ευλογία πολλών αγιωρητών πατέρων και ήταν επιθυμία του Αγίου Βαϊσίλη η ίδρυσή της. Το Σωματείο μας αποβλέπει στη μελέτη και προβολή των πνευματικών αξιών με νόμιμο και δημοκρατικό τρόπο, με κάθε σύγχρονο μέσο επικοινωνίας. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, εκδόσεις, διαδίκτυο, εκδηλώσεις, με σκοπό να δώσει ελπίδα, ιδανικά και όραμα. Δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με την πολιτική. Αν κάποιος ασχοληθεί με την πολιτική, διαγράφεται αμέσως από το σωματείο μας. Δεν είναι ένα νέο ιδεολογικό ρεύμα, ούτε ένα νέο κοινωνικό σύστημα, ούτε μία οργάνωση κοινωνική, πολιτική, θρησκευτική. Αποτελείται από μέλη που συνδέει η αγάπη για τις αξίες μας, χωρίς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να υπάρχουμε ως ελεύθερα άτομα και ως έθνος. Πιστεύουμε στη δύναμη της ενότητας και θεωρούμε ότι οι αξίες αυτές είναι η ψυχή του γένους μας, και ότι μόνο αν συνεργαστούν όλοι όσοι πιστεύουν στις αξίες αυτές, θα μπορούσε συν Θεό να αλλάξει η γενικότερη νοοτροπία και πορεία μας. Σκοπή του σωματείου μας είναι η βαθύτερη γνώση, η βίωση, η προάσπιση και η προβολή των πνευματικών αξιών που συνθέτουν την ταυτότητά μας και μας χαρακτηρίζουν Ορθόδοξους Έλληνες. Οι αξίες αυτές ειδικότερα είναι η μακραίωνη, πολυκύμαντη και εξόχως διδακτική ιστορία μας, την οποία προσπαθούν να μας κάνουν να ξεχάσουμε. Ο θεσμός της οικογένειας που αποτελεί το κύτταρο της κοινωνίας, την κατοίκον Εκκλησία, την οποία προσπαθούν να διαλύσουν. Η απαράμιλη ελληνική γλώσσα, στην οποία γράφτηκε κατά θεία πρόνοια το Ευαγγέλιο της Αποκαλυφθής της Αληθείας, και η ελληνοχριστιανική παιδεία, η ορθόδοξη παράδοση που αποτελεί τη μνήμη του λαού μας. Δεν θα εισέλθουν σε πολεμική με το κακό, αλλά έχουμε σύνθημά μας «Νίκα εν το αγαθό το κακό» ή «Αν πληθύνει το καλό, θα εξαφανιστεί το κακό». Και αυτό να το προσέξουν ιδιαίτερα. Εάν οι καλοί δεν κάνουν τίποτα, το κακό θα θριαβεύσει. Τώρα, όσοι θέλουν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο, σαν φίλοι ή απλά να λαμβάνουν ενημέρωση των δράσεών μας, μπορούν στην έξοδο να αφήνουν το τηλέφωνό τους ή το email τους. Τα βιβλία μας, Όσιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, Άγιος Ιάκωβος, Άγιος Πορφύριος και πολλά άλλα, τα οποία έχουμε εκδώσει για την εφήβρυνση του κόσμου, τα διαθέτουμε σε τιμή κόστους, γι' αυτό τα βρείτε στην έξοδο με 5 ευρώ. Ενώ κανονικά τα έκαναν 15. Αυτό για να μπορούμε να τα δώσουμε σε περισσότερους φίλους. Σας ευχαριστώ όλους που είστε απόψε εδώ. Πάντοτε επίκαιρο και είναι οι πειρασμοί στη ζωή μας, οι μορφές και το νόημά τους. Ο πειρασμός, αν θέλουμε να δώσουμε ένα πολύ γενικό ορισμό, είναι κάτι το οποίο μας υποκινεί ή μας θλίβει, ώστε μεσόστρατα στη ζωή μας, καθώς είμαστε, να χάσουμε το δρόμο μας και να οδηγηθούμε σε δρόμους καταστροφικούς. Είναι μία πρόκληση. Ό,τι και να είναι όμως, και ό,τι ορισμό και να δώσουμε, είναι μία εμπειρική πραγματικότητα που τη ζούμε μέχρι το μεδούλι μας καθημερινά. Και έρχονται κάποια ερωτήματα βασανιστικά. Γιατί οι αλλεπάλληλοι πειρασμοί στη ζωή μας? Γιατί πριν σβήσει ο ένας να έρχεται ο άλλος? Ποιος ο λόγος? Ποιες οι μορφές τους?
τι φανερώνουν και τι κρύβουν πίσω τους. Μήπως φανερώνουν εγκατάλειψη του Θεού, μήπως την παρουσία Του, μήπως πίσω από τους πειρασμούς βρίσκονται δικά μας λάθη. Και πάλι, γιατί πολλές φορές ενώ εντείνουμε τον πνευματικό μας αγώνα, οι πειρασμοί θεριεύουν. Καταρχήν να πούμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε τέτοια ερωτήματα. Μπαίνουμε στη διαδικασία να ασχοληθούμε με τον εαυτό μας, με την ψυχή μας. Γιατί δυστυχώς πολλοί από εμάς, σαν παιδιά που παίζουν, δεν ασχολούμεθα σοβαρά με τον εαυτό μας και με τη ζωή μας. Είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής εξωστρέφειας αυτό. Γινόμαστε επιφανειακοί, βλέπουμε μόνο αυτό που μας πονάει, το σύμπτωμα, και λέμε γιατί. Γιατί αυτό Θεέ μου, γιατί εκείνο Θεέ μου. Και αυτό το λέμε όχι διότι θέλουμε να μάθουμε την πραγματική αιτία γιατί ή επειδή θέλουμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Το λέμε απλώς για να κατηγορήσουμε το Θεό, για να κατηγορήσουμε ενδεχομένως όλους τους άλλους για ό,τι μας συμβαίνει. Αυτό βέβαια ούτε υπεύθυνη στάση είναι, ούτε δηλώνει κάποιο βαθμό αυτογνωσίας. Ας μπούμε λοιπόν στο θέμα μας και ας θυμηθούμε ότι ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, μας παρακινεί να αγαλλιόμεθα όταν πέφτουμε σε ποικίλους πειρασμούς. Και από την άλλη μεριά, το αντίθετο, προσευχόμαστε καθημερινά και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών. Άρα υπάρχουν δύο είδη πειρασμών. Αντίστοιχα, όταν μιλάμε για θλίψη, εννοούμε δύο πράγματα, δύο καταστάσεις. Η μία κατάσταση είναι αφανής, εσωτερική, αγγίζει βαθιά την ψυχή και επικίνδυνα, υποκινεί στο κακό, έσωθεν. Αφαιρεί τη χαρά και καλλιεργεί ταραχή. Η άλλη κατάσταση της θλίψης είναι εξωτερική, δεν εκπορεύεται από την καρδιά και προσβάλλει αρχικά τις αισθήσεις. Δεν μπορεί όμως να πειράξει την ψυχή του ανθρώπου. Έτσι και ο πειρασμός έχει δύο σημασίες. Ο ένας είναι ο πειρασμός που προκαλείται από τη γνώμη μας, από τη διάθεσή μας, από τις επιλογές μας, όταν πάμε γυρεύοντας την αμαρτία, όταν τρέχουμε πίσω από τα πάθη μας. Αυτός γίνεται αίτιος της στενότητας της ψυχής. Ο άλλος είναι ο πειρασμός που έρχεται από εξωτερικούς παράγοντες, ο πειρασμός των αδοκίτων περιστάσεων και φέρει μαζί του ακούσια οδύνη. Αυτός είναι αίτιος της θλίψεως του σώματος, αγγίζει τις αισθήσεις και τα συναισθήματα, αλλά όχι την ακεραιότητα της ψυχής. Όπως είπαμε νωρίτερα, ο αδελφόθεος Ιάκωβος παρακινεί τους χριστιανούς να χαίρονται όταν πέφτουν σε ποικίλους πειρασμούς. Εννοεί λοιπόν αυτούς που έρχονται από έξω, αυτούς που κατασκευάζει ο πονηρός χωρίς τη συγκατάθεση και συνεργασία μας, αυτούς που προκαλούν εξωτερική θλίψη. Μπορεί να είναι μια ασθένεια, μια αποτυχία στον επαγγελματικό βίο, το αποτέλεσμα μιας κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, καλή ώρα, μια προσωπική αδικία, μια φυσική καταστροφή, η δοκιμασία που προέρχεται από την κακία των άλλων ανθρώπων, των αδελφών μας, λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων, λέει ο Ψαλμωδός. Γιατί παρακινεί ο Άγιος λοιπόν τους πιστούς να χαίρονται σε τέτοιες περιπτώσεις? Διότι δοκιμάζεται η πίστη και η δοκιμή της πίστεως κατεργάζεται την υπομονή και η υπομονή μας ολοκληρώνει. Βοηθά στην καλλιέργεια της ταπείνωσης, στην αληθινή αυτογνωσία. Αλλά και γιατί ο Θεός καταγράφει στα βιβλία Του αυτή τη θλίψη. Ο Θεός βέβαια δεν θέλει να πειραζόμαστε, δεν θέλει να πονάμε και να υποφέρουμε. Όμως εδώ υπάρχει κάποιο μυστήριο. Και το μυστήριο είναι ότι οι δοκιμασίες αυτές μας βοηθούν να σταυρώσουμε τα πάθη μας,
τις εγωιστικές επιθυμίες μας. Να συνειδητοποιούμε ότι είμαστε πραγματικά αδύναμοι και έτσι να καταφεύγουμε στην προσευχή. Γι' αυτό και ο Κύριος μας σήκωσε το σταυρό Του, όχι για να μη σηκώσουμε το δικό μας, αλλά αντίθετα για να Τον ακολουθήσουμε στο ίδιο πάθος. Αυτό το πάθος που όχι μόνο μας κάνει περισσότερο ανθρώπους, αλλά και μας ενώνει με τον Θεάνθρωπο. Μέσα από τις δοκιμασίες αυτές λοιπόν μπορούμε να δούμε τον εσταυρωμένο Κύριο και βλέποντάς Τον να Του μοιάσουμε. Άλλωστε, όπως λέει και η προς Εβραίους επιστολή, ο Χριστός πειράστηκε σε όλα κατά τη δική μας ομοιότητα χωρίς αμαρτία. Ο πειρασμός δηλαδή δεν οδηγεί αναγκαστικά στην αμαρτία. Βεβαίως αυτό μπορούμε να το κάνουμε, να ακολουθήσουμε τον Χριστό, εφόσον δεν αναπαυόμαστε σε ένα συμβατικό χριστιανισμό. Διότι πολλοί πιστεύουν και λατρεύουν τον Θεό απλά για να λάβουν από Αυτόν την ικανοποίηση των επιθυμιών τους, την πραγματοποίηση των επίγειων στόχων τους. Εκεί αρχίζει και τελειώνει ο χριστιανισμός. Τι θα δώσω και τι θα πάρω από τον Θεό. Εδώ λοιπόν μπαίνουμε στη δεύτερη μορφή του πειρασμού. Είναι αυτός τον οποίο παρακαλούμε τον Κύριο να μην πέσουμε και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν. Πρόκειται για τον πειρασμό που προκαλείται από τα πάθη μας ή συνεργάζεται με τα πάθη μας. Για παράδειγμα, το πάθος του εγωισμού ούτως ή άλλως θα με ρίξει σε πειρασμούς, αφού θα δημιουργώ συνεχώς προβλήματα στους άλλους. Το πάθος της ζήλιας, το ίδιο, η καχυποψία, η φιλαρχία, αν είναι πάθη δικά μου, θα με οδηγήσουν σε πειρασμούς. Ο ίδιος δηλαδή γεννώ τον πειρασμό μέσα μου. Ή κάποιος εξωτερικός πειρασμός ή δαίμονας έρχεται να συνεργαστεί με το πάθος μου. Σκεφτείτε να πλησιάσουν έναν νέο φιλόδοξο που διψάει για χρήμα και εξουσία και να του πούν «Σου προσφέρουμε μεγάλη θέση, καριέρα και στήριξη, αρκεί να γίνεις μέλος μιας μασονικής στοάς». Δεν είναι παράδειγμα της φαντασίας μου αυτού, συμβαίνει καθημερινά. Πολλά κακά τέτοια έρχονται επειδή εμείς εναποθέτουμε την καρδιά μας σε πράγματα επίγεια, τα οποία ο Θεός μας έδωσε απλώς για να τα χρησιμοποιούμε και όχι για να επενδύουμε σε αυτά την ευτυχία μας. Έτσι καλλιεργούνται τα πάθη. Πραγματικά, όπως λέει κάποιος Άγιος της Ερήμου, οι δαίμονες κάθονται και ξεκουράζονται όταν βλέπουν ότι τα ίδια τα πάθη μας γίνονται δαίμονες και μας παρασύρουν όπου θέλουν. Ο Άγιος Μακάριος στις πνευματικές του ομιλίες περιγράφει αυτή την εχμαλωσία και κάνει μία επισκόπηση της ανθρώπινης κοινωνίας. Λέει λοιπόν το εξής: ό,τι αγαπά κάποιος από τα πράγματα του κόσμου, αυτό βαραίνει τον νου του και τον δεσμεύει και δεν τον αφήνει να σηκώσει κεφάλι. Σε αυτό το σταθμό και το ζύγι της κακίας δοκιμάζεται όλο το ανθρώπινο γένος. Χριστιανοί των πόλεων και των ωραίων, των μονών, των αγρών ή των ερήμων, ότι ο άνθρωπος δελεάζεται από το δικό του προσωπικό θέλημα και αγαπά κάποιο πράγμα ή πάθος και δένεται σε αυτό η αγάπη του, γι' αυτό και δεν προσφέρεται στο Θεό. Άλλος αγάπησε κτήματα, άλλος χρυσό ή άργυρο, άλλος την κοιλία του ή τις αρχικές επιθυμίες, άλλος την κοσμική σοφία για τη δόξα των ανθρώπων, άλλος εξουσία, δόξα και τιμές, άλλος οργή και κακεντρέχεια, άλλος επιπόλαιες συναναστροφές, άλλος υπερβολικό ζήλο, άλλος να μετεωρίζεται ειδονικά όλη μέρα, άλλος να χάνεται σε αργόσκολους λογισμούς, άλλος να παριστάνει τον νομοδιδάσκαλο, άλλος να ευχαριστιέται στη χάγνωση και στην αμέλεια, άλλος να είναι δεμένος με τα ωραία ρούχα,
άλλος παραδίνεται στις γήινες μέρημνες, άλλος αγαπά τον ατέλειο το ύπνο, την ευτραπελία ή την εσχρολογία. Όποιο πάθος του αγαπά κάποιος, εκείνο το πάθος τον δεσμεύει και τον βαραίνει και γίνεται γι' αυτόν εμπόδιο και αλυσίδα που δεν τον αφήνει να πλησιάσει τον Θεό και τους ανθρώπους. Στην αφετηρία αυτών των παθών και των πειρασμών είναι λοιπόν το απροσπέλαστο και τσιμεντένιο εγώ, το δικό μου προσωπικό θέλημα. Κύριο στοιχείο του είναι αυτό το γνωμικό θέλημα, όπως λένε οι πατέρες, το ίδιο θέλημα που είναι στοιχείο του προσώπου και που προκαλεί τη διάσπαση της αληθινής κοινωνίας. Πολλές φορές σήμερα είναι της μόδας να χρησιμοποιούμε την φράση «κοινωνία προσώπων». Είναι μια φράση αμάρτυρη στους πατέρες, δεν τη χρησιμοποιεί κανείς πατέρας της Εκκλησίας και είναι λίγο επικίνδυνη αν τη δει κάποιος θεολογικά, διότι στοιχείο ακριβώς του προσώπου είναι το γνωμικό, το ίδιο θέλημα που τον χωρίζει από τους άλλους. Οι πατέρες χρησιμοποιούν τον όρο «κοινωνία φύσεως». Όλοι δηλαδή είμαστε μία ανθρώπινη φύση, ένας άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το γνωμικό θέλημα, το εγωιστικό θέλημα, κομματιάζει τη φύση, την κάνει να στασιάζει προς τον εαυτό της. Αν γνωρίζουμε λοιπόν από πού προέρχεται κάτι, ο πειρασμός, τότε μπορούμε και να το χειριστούμε. Υπάρχει μέσα σε όλα αυτά και μία ιδιαίτερη μορφή πειρασμού. Προκαλείται τόσο από εξωτερικούς παράγοντες, όσο και από εσωτερικούς. Αυτός είναι ο πειρασμός του φόβου. Ο φόβος μπροστά σε υπαρκτούς ή φανταστικούς κινδύνους. Φόβος για επερχόμενες δοκιμασίες. Φόβος ως αίσθημα ανασφάλειας που δημιουργείται από την ανομία, την αστάθεια, την ίδια την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Εισπνέουμε φόβο και εκπνέουμε αγωνία, αλλά και φόβος που προέρχεται από εσωτερικές εκκρεμότητες. Βαθύτερη πηγή όλων των φόβων, πρωταρχικός και πρωτογενής φόβος, είναι βέβαια ο φόβος του θανάτου. Γι' αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος ότι ο θάνατος είναι το κεντρί της αμαρτίας. Αυτές λοιπόν είναι οι μορφές των πειρασμών. Το να πολεμήσουμε τον έναν ή να αξιοποιήσουμε τον άλλον δεν είναι μόνο στη δική μας δύναμη. Γι' αυτό και καταφεύγουμε στη δύναμη της προσευχής και στο έργο της μελέτης που είναι επίσης προσευχή, συνομιλία με τον Θεό. Η μελέτη και η προσευχή φωτίζουν τον νου και ανοίγουν την καρδιά ώστε να χαράξει ο Θεός επάνω της τα σωτήρια λόγια Του. Εδώ λοιπόν πρέπει η προσευχή να είναι ειλικρινής και ταπεινή. Ειλικρινή στάση και άνοιγμα της ψυχής ενώπιον του Θεού, πρόσωπο με πρόσωπο. Γιατί στην πνευματική ζωή θα αντιμετωπίσουμε μια ιδιαίτερη παγίδα. Οι πατέρες, εκτός από τη διάκριση ανάμεσα σε πειρασμούς εξωτερικούς και εσωτερικούς, κάνουν και μία άλλη διάκριση που αφορά στη μορφή, στον τρόπο με το οποίο έρχεται ο πειρασμός. Είναι η διάκριση ανάμεσα στον πειρασμό εκ δεξιών και στον πειρασμό εξ αριστερών. Και οι δύο έχουν να κάνουν με τις υποβολές του πονηρού στο μυαλό και στην ψυχή μας. Θα πω μόνο ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε περίπου τι είναι εξ αριστερών και τι είναι εκ δεξιών. Όταν ο πονηρός λογισμός μου υποβάλλει τη σκέψη να εξαπατήσω το συνεργάτη μου για το ατομικό μου όφελος, αυτό είναι ένας εξ αριστερών πειρασμών.
γνωρίζεις από πού προέρχεται και τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Είτε το δέχεσαι είτε όχι. Εάν όμως ο πονηρός μου υποβάλλει τη σκέψη στην ίδια περίπτωση ότι κοίταξε τώρα είμαστε σε κρίση, ποιος ξέρει τι ξημερώνει, ο συνεργάτης μου δεν έχει οικογένεια, άρα εγώ δικαιολογούμαι να κάνω μια μικρή παρατυπία χάρη των παιδιών μου και μόνο, τότε αυτός είναι ένας εκ δεξιών πειρασμός. Παρουσιάζεται δηλαδή με το ένδυμα του καλού, του αγαθού σκοπού ή έστω και ως αναγκαίο κακό. Κατασκευάζει προφάσεις εν αμαρτίες. Είναι δύσκολο να τον διαγνώσεις διότι έρχεται από τη μεριά του Θεού. Αυτό συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο αναλόγως με την προσωπικότητα και τις αδυναμίες του, αναλόγως με τα πάθη του, κυρίως τα κρυφά πάθη. Ο πονηρός έρχεται να αξιοποιήσει αυτά τα κρυφά πάθη. Προσπαθεί να πιαστεί από όπου μπορεί. Όταν βλέπει ότι δεν μπορεί με χονδροειδούς εξ αριστερών πειρασμούς να κερδίσει μια ψυχή, τότε την πλησιάζει εκ δεξιών. Εμφανίζεται ως άγγελος φωτός. Της παρουσιάζει ένα ψέμα με πρόσωπο αληθείας. Της προβάλλει μια αρετή που όμως ουσιαστικά είναι κακία μεταμφιεσμένη. Για παράδειγμα, άλλο παράδειγμα, μπορεί να σπείρει και να καλλιεργεί στην ψυχή την εμπάθεια με το ένδυμα της υπεράσπισης της πίστεως. Και νομίζει τότε ο μυσαλόδοξος ότι είναι ζηλωτής του Θεού. Άλλοτε μπορεί να καλλιεργεί τη χαλαρότητα και αδιαφορία με το ένδυμα του μέτρου και της πραότητας. Ας είμαστε άνθρωποι του μέτρου και πράοι άνθρωποι και ηρεμοί, ενώ στην ουσία είμαστε αδιάφοροι και επιδιώκουμε την πολλή μας και την ησυχία μας. Και τότε ο αδιάφορος παρουσιάζεται ως ειρηνικός και πράος, ενώ είναι απλά νοθρός. Άλλοτε καλλιεργεί ο εκδεξιών πειρασμός τη σκληρότητα και την καλύπτει με το ένδυμα της ακρίβειας ή της ειλικρίνειας ή της απλότητας. Και τότε ο ανελεήμων άνθρωπος νομίζει ότι είναι ακριβολόγος και ακέραιος. Κι άλλοτε ο πονηρός παίρνει άλλες μορφές για να κρύψει την αληθινή του μορφή, να μπει σαν κλέφτης και να συλλήσει την καρδιά του ανθρώπου. Μπορεί ακόμα και τη βλασφημία να σπείρει με το ένδυμα της ακράδαντης πίστεως. Αυτό προσπάθησε να κάνει με τον Κύριό μας στην έρημο, όταν του είπε «Πέσε στον γκρεμό και ο Θεός θα στείλει τους αγγέλους του να σε πιάσουν». Ο Κύριος, αν και γνώριζε πως αυτό που είπε ο διάβολος ήταν αλήθεια και να έπεφτε στον γκρεμό, δηλαδή δεν θα πάθαινε τίποτα, δεν δέχτηκε τον πειρασμό. Ήταν η απάντησή του «Ουκ εκπειράσεις Κύριο το Θεόν σου» και έτσι απέκρουσε τον πειρασμό της καινοδοξίας και μας έδωσε και το παράδειγμα και τον τρόπο της νίκης. Έκτοτε όμως ο πονηρός παρουσιάζεται σε μας ως άγγελος φωτός, είτε μέσω της σκέψης είτε σαν αίσθημα, με τρόπο ώστε να μας πείσει ότι προέρχεται από το Θεό και μάλιστα ότι τούτο είναι σημείο επιβράβευσης του αγώνα μας. Μπορεί να εξαπατήσει, να επιδιώξει, να εξαπατήσει και τον έμπειρο και ενάρετο στον πιο απειρόβλητο χώρο, το χώρο της προσευχής. Οι πατέρες περιγράφουν το ακόλουθο φαινόμενο που είναι πολύ γνωστό, τουλάχιστον στους μοναχούς. Όταν ο νους, λένε, φτάσει στο σημείο να προσεύχεται με δύναμη και θερμότητα, όταν ο άνθρωπος αισθάνεται ήσυχος και οχυρωμένος στην προσευχή, τότε οι δαίμονες που επιδιώκουν να τον αποπροσανατολίσουν δεν έρχονται πια από τη γνωστή οδό. Δεν δηλώνουν ποιοι είναι, δεν κάνουν πόλεμο. Αντιθέτως, σχηματίζουν τη δόξα του Θεού και άλλων
αγαπητών και θεοφιλών πραγμάτων. Και τότε νομίζει ο νους ότι πέτυχε το σκοπό της προσευχής και έτσι ο πονηρός σπείρει στον εγκέφαλο του μοναχού, του προσευχομένου, την υπερηφάνεια και την κενοδοξία. Πολύ συχνά ο πονηρός είναι τόσο πονηρός ώστε να χρησιμοποιεί και κάποιες αλήθειες, τις οποίες βέβαια τις μπερδεύει με το ψέμα. Έτσι, για παράδειγμα, πολύ χαρακτηριστικό στην εποχή μας, και ένας μάγος ακόμα μπορεί να υποστηρίζει ότι αντλεί δύναμη από τον Χριστό. Όμως είναι μπερδεμένος με το κακό και προφητεύει αυτά που σχεδιάζει ο ίδιος ο πονηρός. Τούτο είναι ιδιαίτερα επίκαιρο στην εποχή μας που η δυσιδαιμονία πιάνει ρίζες στις ηλιστικές κοινωνίες και μπαίνει ανεπαίσθητα στη ζωή ακόμα και των χριστιανών. Στις περιπτώσεις αυτές βλέπουμε να αναζητάτε επίμονα το θαύμα, το εντυπωσιακό σημείο, μια προφητεία, μια διόραση. Κριτήριο όμως των πραγμάτων του Θεού, επιμένουν οι πατέρες, δεν είναι το θαύμα. Γιατί και ένας μάγος μπορεί να γνωρίζει το όνομά μας ή το πρόβλημα που μας απασχολεί, διότι απλά μπορεί να το φανερώσει ο διάβολος. Κριτήριο της αγιότητας είναι η ταπείνωση και η αγάπη που αναδίδει ο αληθινός Άγιος ως φυσικό ευόδες τιμία. Ας επανέλθουμε όμως στον εκδεξιόν πειρασμό. Αν δεν γίνεται καν αντιληπτός ως πειρασμός, τότε πώς μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτόν? Ισχύει μια γενική αρχή. Αν ένα γεγονός δεν είναι από το Θεό, οτιδήποτε και να είναι αυτό, ο διάβολος φέρει λογισμούς υπερήφανους. Αλλά και πάλι δεν αντιλαμβανόμεθα πάντοτε την παρουσία της υπερηφανίας, γιατί και αυτοί ακόμα οι υπερήφανοι λογισμοί μπορεί να παρουσιάζονται ως ταπεινοί, προκειμένου να κλέψουν και να συλλήσουν σιγά σιγά την καρδιά. Και μόνο να σκεφτώ εγώ και να πω ότι ευχαριστώ Θεέ μου που με έχεις κάνει τόσο ταπεινό, ήδη με έχει κερδίσει ο πονηρός στην υπερηφάνεια. Και λοιπόν το ερώτημα είναι ποιος θα βγάλει άκρη μέσα σε όλα αυτά. Ο Μέγας Αντώνιος μας απαντά κατηγορηματικά. Τις παγίδες του διαβόλου τις αποκαλύπτει και τις αντιμετωπίζει η πραγματική ταπείνωση. Και η ταπείνωση δεν είναι μόνο λογισμοί ταπεινώσεως, ούτε βέβαια λόγοι ταπεινώσχημοι. Είναι η βαθιά συνέστηση της πραγματικής καταστάσεώς μας, πως ό,τι και να κάνουμε δεν έχουμε τίποτα δικό μας, πως η ύπαρξή μας είναι απόλυτα εξαρτημένη από την ύπαρξη του Θεού και την αγαθότητά Του, πως ό,τι και να κάνουμε είμαστε χρεώστες ευεργεσιών αναρρύθμιτων, φανερών και αφανών. Αξίζει να μνημονεύσουμε εδώ ένα παράδειγμα γνήσιας ταπείνωσης, τη συνάντηση του Αβάζω σημά με την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, τους οποίους εορτάζουμε μέσα στη Σαρακοστή. Ο πρώτος ήταν ένας ενάρετος Αβάζ που έφερε το είπα το αξίωμα της ιεροσύνης. Η δεύτερη ήταν η πρώην κόρνη που όμως είχε ζήσει ολόκληρη τη ζωή της στην έρημο πάνω από 40 χρόνια και είχε φτάσει σε ύψιστα μέτρα αγιότητας. Στο απρόσμενο συναπάντημά του στην έρημο, κανείς από τους δύο δεν φαίνεται ότι γνωρίζει τη δική του αξία, τα μέτρα του. Κανείς δεν έχει επενδύσει ούτε ομέν στο αξίωμά του ως ιερέας, ούτε ιδέες στα σημεία της αγιότητας ή στην πολύχρονη άσκηση. Αντιθέτως, και οι δύο ακουμπούν τα πρόσωπά τους στη γη, προσκυνούν ο ένας τον άλλον, ζητούν ο ένας την ευλογία του άλλου. Είναι μια ταπείνωση όχι υποκριτική, όχι επιτηδευμένη. Μια ταπείνωση που προέρχεται από την απλή
και άδολη καρδιά. Και η απλή καρδιά πάντοτε συγκρίνει τον εαυτό της όχι με τους άλλους, αυτό είναι το λάθος το δικό μας, αλλά με την άπειρη καθαρότητα και αγιότητα του Θεού. Όταν η ψυχή με την προσκύνησή της φωτίζεται, τότε διακρίνει από πού προέρχεται η σκέψη, το αίσθημα, η διάθεσή της. Η απλή καρδιά έχει φτάσει στην υπέρβαση του ιδίου, του προσωπικού θελήματος και έχει φτάσει στην ενότητα, σε αυτό που λένε οι πατέρες, το φυσικό θέλημα. Γι' αυτό και οι γέροντες της ερήμου ποτέ δεν δέχονταν κάποια αποκάλυψη χωρίς προηγουμένως να τη θέσουν στην κρίση άλλων έμπειρων αδελφών. Αυτό σήμαινε ότι η αλήθεια του Θεού αποκαλύπτεται μέσα στην ταπείνωση και στην αγάπη και όχι στον εγωισμό και στην αυτάρκεια. Αντιθέτως, δεν υπάρχει μεγαλύτερος πειρασμός από το να σκεφτούμε ότι ο αγώνας μας, η γνώση μας και η πίστη μας μας δίνουν το δικαίωμα να φερόμεθα ως έχοντες εξουσίαν επί των άλλων ανθρώπων, να φερόμεθα ως κριτήριο ορθοδοξίας ή ως κριτές της οικουμένης. Ο εγωισμός είναι αυτό που κυρίως χωρίζει τους ανθρώπους, δεν χρειάζεται κανένας άλλος σοβαρός λόγος. Όλη αυτή η συνάντηση με τους πειρασμούς είναι η επανάληψη της ίδιας της διήγησης της πτώσεως. Ας θυμηθούμε τη διήγηση της πτώσεως. Ο όφης με τη μορφή της φύσης έρχεται, διαβάλλει τον Θεό και ο άνθρωπος ακολουθεί το δικό του, το γνωμικό θέλημα και επιλέγει να απομακρυνθεί από το αγαθό θέλημα του Θεού και έτσι αποκτά εμπειρία του δέντρου της γνώσεως του καλού και του κακού, εμπειρία δηλαδή του ίδιου του κακού. Οι Άγιοι Πατέρες γνωρίζουν ότι ο πονηρός εκμεταλλεύεται την απειρία και την ανοριμότητά μας και προπαντός την αιμονή μας στο δικό μας το προσωπικό θέλημα. Ερχόμενος εξ αριστερών θα προσπαθήσει να μας υποδουλώσει στο θέλημά μας και μετά ο ίδιος να ξεκουράζεται. Ερχόμενος εκ δεξιών θα κινήσει στο νου το πάθος της υπερηφάνειας, της καινοδοξίας και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει το αίσθημα ότι συλλάβαμε το νόημα της πνευματικής ζωής και ότι κάθε προσωπική αποκάλυψη μας οδηγεί στο θέλημα του Θεού χωρίς την ανάγκη της παρουσίας και της μαρτυρίας του πνευματικού πατέρα των αδελφών της ίδιας της Εκκλησίας. Αυτή νομίζω είναι η αρχή κάθε πλάνης. Έτσι φτάνουμε στο σημείο να κρίνουμε και να ελέγχουμε τους πάντες, αλλά να μην κρινόμεθα από κανένα. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο μη κατεπίγνωσιν ζήλος, ο απέδευτος ζήλος, που πηδά πάνω από το καλό και φτάνει δεξιότερα των δεξιών. Γι' αυτό και ο σοφός Σολομών λέει, μη γίνεσαι πολύ δίκαιος, μη γίνεσαι πολύ σοφός, όχι πολύ θερμός στην πράξη, όχι πολύ θερμός στα λόγια. Γιατί η ανθρώπινη φύλαυτη και εγωιστική δικαιοσύνη και σοφία, αυτή η αυτάρεσκη πνευματικότητα που έχουμε, είναι απλά φαινομενική. Ήθελα όμως να επιστρέψω στο πρώτο είδος των πειρασμών και στην αξία τους. Των πειρασμών και δοκιμασιών που έκαναν τους Αποστόλους και τους Αγίους να χαίρονται. Νομίζω πως συμφωνούμε όλοι σε τούτο, ότι η ζωή μας είναι μια συνεχής άσκηση. Ο καθένας μας βιώνει την πραγματικότητα αυτή με διαφορετικό τρόπο. Άσκηση δεν είναι μόνο η νηστεία και η αγρυπνία, δεν είναι μόνο η κακοπάθεια του σώματος. Άσκηση είναι και η καρτερία στις δοκιμασίες και στους πειρασμούς που διαπερνούν την καθημερινότητά μας μέχρι το τέλος της ζωής μας. Αντί λοιπόν να εγκλωβιζόμαστε στα γιατί
μπορούμε να βλέπουμε περισσότερο τη θετική όψη του πράγματος. Η ζωή μας είναι αρτημένη με πειρασμούς, όπως αλατίζεται και νοστιμεύει το φαγητό. Και μάλιστα, όσο κάποιος βρίσκεται στην οδό της αληθείας, όσο αγωνίζεται να γίνει η κατοικία του Θεού, όσο πιστεύει και αγαπά, τόσο περισσότερο δέχεται τα βέλη του πονηρού. Όλη η πατερική σκέψη και παραγωγή συμπυκνώνεται σε τούτο. Να μην διστάζουμε, να μην φοβούμεθα, να μην γογγίζουμε για αυτά που παραχωρεί ο Θεός στη ζωή μας. Μην δείχνουμε μικροψυχία, μην απελπιζόμαστε, μην αφήνουμε την εσωτερική θλίψη να μας καταβάλει, είτε πρόκειται για μια καταστροφή, είτε κάποια ασθένεια, κάποια αποτυχία, οτιδήποτε άλλο. Όσα μας συμβαίνουν βοηθούν, λένε οι πατέρες, είτε στην παιδαγωγία μας, είτε στην κάθαρσή μας από τα παρελθόντα, είτε στην προστασία μας από μελλοντικά τοπήματα και πτώσεις, είτε απλά συμβαίνουν για να φανερωθεί η δόξα του Θεού με τη δική μας δοκιμή και υπομονή. Όμως, όπως και να έχει το πράγμα, ας μην μένουμε στο γιατί. Όσιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, έλεγε ότι τα πολλά γιατί γίνονται κόμπλεξ. Βέβαια, όσο και αν προσπαθήσουμε, ίσως να παραμείνει αυτό το γιατί στο βάθος, το γιατί το ανθρώπινο. Αλλά αν το θέλουμε, η χάρη του Θεού θα επισκιάζει, θα απαλύνει την ψυχή και θα τη φωτίζει. Και ενώ στη ρίζα θα υπάρχει το κόμπλεξ, εκεί επάνω θα φυτρώνει μια τριανταφυλιά με ωραία τριαντάφυλλα. Και όσο ποτίζεται με την πίστη, με την αγάπη, με την υπομονή, τόσο θα ομορφαίνει και θα ομποδιάζει ο τόπος και το κακό θα χάνει τη δύναμή του. Σε κάθε περίπτωση, σε όλες τις μορφές για τις οποίες μιλήσαμε, ένας πειρασμός αποκαλύπτει σε μας πράγματα και καταστάσεις άγνωστες για τον εαυτό μας. Κρυφές πτυχές, κρυφά πάθη, αδυναμίες, ελαττώματα, αλλά συνάμα δύναμη ψυχής και δυνατότητες διορθώσεως και αυξήσεως. Βοηθά λοιπόν ο πειρασμός στην καλλιέργεια της ταπείνωσης και της αγάπης. Και ύστερα με την αγάπη αυξάνει η υπομονή, γιατί ο άνθρωπος πλέον μπορεί να υπομένει τα ελαττώματα των άλλων και να συμπάσχει πραγματικά με τους αδελφούς του. Για να υπομείνεις τον άλλον πρέπει να τον αγαπήσεις, πρέπει να τον πονέσεις. Το ίδιο ισχύει προκειμένου να υπομείνεις και τον εαυτό σου. Η μεγάλη υπομονή ξεδιαλύνει πολλά, φέρνει αποτελέσματα θεία. Η μεγάλη υπομονή, καλλιεργώντας την αγάπη και τη διάκριση, το φωτισμό, σε προστατεύει από εκείνους τους άλλους πειρασμούς, τους οποίους απευχόμεθα όταν λέμε την Κυριακή προσευχή «Και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά λύσε ημάς από του πονηρού». Είναι εμπειρία όλων των Αγίων ότι το φως του Θεού βρίσκεται και μέσα στη νύχτα και στο σκοτάδι. Ακόμη και στη σκιά του θανάτου βρίσκεται το φως του Θεού. Όπως ψάλλουμε και στα τροπάρια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η πολύφωτος χάρης ευαγγελίζεται σε όλους τις αχτίδες του Σταυρού και τα φώτα του Τιμίου Πάθους και την ημέρα της Αναστάσεως. Δηλαδή, στο Σταυρό, στο Πάθος και στην Ανάσταση βρίσκεται το ίδιο φως. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός υμνολογεί «Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια, εορταζέ το γούν πάσα κτήσεις την έγερση Χριστού, ενή
εστερέονται. Ευχαριστώ πολύ. Τη ζωή μας, γέροντα, θεραπεύω, ζητώ μας. Οι λογισμοί. Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας. Δηλαδή, η ερώτηση είναι εξής. Θέλω να λέω είναι εξής. Αν ο πειρασμός έχει την έννοια μας. Αν δηλαδή οριοθετείται. Και το λέω αυτό με την έννοια του θρησκευτικού εγωισμού. Οπότε, δηλαδή, αν ο θρησκευτικός εγωισμός είναι εκδεξιόν πειρασμός, αν έχει μέγεθος και αν αυτό οριοθετείται, πότε γίνεται αυτό. Νομίζω ότι και εγώ έδωσα έμφαση σε αυτό το θέμα ότι ο θρησκευτικός εγωισμός, εάν καταλαβαίνω τι εννοείται, βέβαια έχει πολλές πτυχές ο θρησκευτικός εγωισμός, είναι μια πολύ επικίνδυνη μορφή πλάνης, διότι ο ίδιος ο εγωισμός εξορισμού είναι, βρίσκεται στο κέντρο, στο θεμέλιο, είναι η ουσία της αμαρτίας, έτσι, ο εγωισμός και η υπερηφάνεια. Αν λοιπόν εγώ έχω αυτό τον θρησκευτικό εγωισμό, οποιοδήποτε είδος εγωισμό, εθνικός, θρησκευτικός, οποιοδήποτε, την αυτάρκεια και την αυταρέσκεια της πνευματικότητάς μου, έτσι. Συγγνώμη σας λίγο, ναι. Σας το έθεσα σαν θρησκευτικό εγωισμό, γιατί υπάρχουν λίγο πνευματικοί, γνωρίζουμε όλοι μας, πνευματικούς, οι οποίοι μέσα από αυτό το θρησκευτικό εγωισμό έχουν βρεθεί εκτός χριστιανικής πορείας. Απαιτούσαν από τα πνευματικά τους τέκνα πράγματα. Ήταν εκτός αυτών που ζητάει ο Κύριος. Υπέρμετρα σχετικά χωρίσματα. Δεν είσαι πολύ σαφής και ενδεχομένως από διάκριση δεν είσαι πολύ σαφής. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές εμείς οι πνευματικοί είμαστε σαν τους γιατρούς. Πας σε 5 γιατρούς και σου λένε και 5 διαφορετικό πράγμα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι και εμείς σαν άνθρωποι χρειαζόμαστε το φωτισμό και όσο κανείς προσεύχεται και κοινωνεί τον Θεό και έχει την ταπείνωση, τότε ο ίδιος ο Θεός λέει μερικά πράγματα και τα μεταφέρουμε στον κόσμο. Τώρα, αν το θέμα της σχέσης πνευματικού, πατρός και πνευματικού τέκνου είναι ένα μυστήριο. Πολλές φορές στο μυστήριο αυτό, αν το πνευματικό τέκνο έχει την πλάνη ή δεν είναι έτοιμο να ακούσει αυτό που πρέπει να ακούσει, ούτε ο Θεός αποκαλύπτει μέσω του πνευματικού αυτό που πρέπει να ακούσει. Είναι μία αμφίδρομη σχέση πνευματική, σχέση μυστηρίου. Τώρα, το τι λέει ο καθένας σήμερα, φυσικά δεν είναι θέσπατο, διότι κανείς δεν είναι αλάθητος. Σίγουρα, ό,τι και να είμαστε, είτε είμαστε πνευματικοί, είτε είμαστε επίσκοποι, ιερείς ή λαϊκοί, μπορούμε να πέσουμε στη χειρότερη μορφή της πλάνης και αν εμπιστευτούμε αυτό που έλεγα προηγουμένως, την προσωπική μας κρίση και οδηγηθούμε στην πεποίθηση, την εσφαλμένη πεποίθηση ότι έχω τόση κοινωνία πια με τον Θεό που ο Θεός με φωτίζει και μου αποκαλύπτει εμένα την αλήθεια της πίστεως, την Ορθοδοξία. Άρα εγώ γίνομαι γνήσιος και αυθεντικός φορέας της Ορθοδοξίας και δεν έχω ανάγκη καμία εκκλησία, κανέναν άλλο να με διδάξει κάτι. Αυτή είναι η ουσία μιας πλάνης την οποία όλοι κινδυνεύουμε να πέσουμε, ότι δεν έχουμε ανάγκη να διδαχτούμε, διότι ακριβώς παίρνουμε απευθείας το φωτισμό και τα μηνύματα από το Θεό. Βεβαίως είναι ένας εκδεξιών πειρασμός που δεν μένει εκδεξιών, σε οδηγεί στην άμβηση ουσιαστικά. Έχει μέγεθος. Πολύ σημαντικό που σας ρωτά τώρα. Αν έχει μέγεθος, οριοθετείτε. Ξέρουμε πού είναι τα όρια του που φτάνουμε και πού αρχίζει η αμαρτία πλέον. Μα είναι σαν να λέμε ότι το κακό έχει μέγεθος. Να πούμε κάτι άλλο. Στον πατέρα Παΐσιο είχαν ερωτήσει, ένα από τα πνευματικά του παιδιά είχε ερωτήσει και του είχε κάνει μια εξής ερώτηση. Ο πνευματικός μου έχει πάψει να με δέχεται. Ναι. Τι πρέπει να κάνω. Θέλω να εξομολογηθώ, αλλά ο πνευματικός μου δεν με δέχεται. Ναι.
Και του είπε ο πατέρας Παΐσιος, θα κάνεις προσευχή στον Θεό, ναι, να μαλακώσει η καρδούλα του πνευματικού σου και να σε δεχτεί. Ναι. Όταν λοιπόν ο πνευματικός βάζει αυτό το όριο και λέει: εγώ δεν σε δέχομαι, δεν μπορώ να κάνω κάτι για σένα περισσότερο. Ναι. Το λέει στο πνευματικό του παιδί. Ναι. Εκείνη τη στιγμή υπάρχει η περίπτωση να είναι ο θεολογικός του εγωισμός τέτοιος που να μην τον έχει αντιληφθεί και να του θέτει αυτό το πράγμα. Το πνευματικό. Πνευματικού. Μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να είναι και μπορεί να είναι και απλή αποταπείνωση. Δεν μπορώ να σε δεχτώ, διότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις δικές σου ανάγκες. Αισθάνομαι ανεπαρκής. Έτσι, αυτό δεν μπορώ να το ξέρουμε. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, γι' αυτό και αυτά που λέω με φόβο και τρόμο τα λέω, για να μην απολυτοποιηθούν. Έτσι. Οπότε, φυσικά, μπορεί αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα να είναι ένδειξη άκρατου και ανεξέλεγκτου εγωισμού, μπορεί να είναι και το αντίθετο. Ένδειξη της αίσθησης του μέτρου και του περιορισμού και ταπείνωσης του πνευματικού που με ειλικρίνεια λέει στον άνθρωπο, ξέρεις, εγώ δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει να έχω μαθητές και οπαδούς, σου λέω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δεν μπορώ να συνδεθώ και σε αφήνω στην ελευθερία σου, που είχε να βλέπεις κάποιον άλλο πνευματικό. Και βεβαίως η αγάπη εκείνη την ώρα, αν υπήρξε αγάπη, ερωτική σχέση, επιβάλλει και στους δύο να προσευχηθούν ο ένας για τον άλλο. Για το φωτισμό και για να δείξει ο Θεός τι πρέπει να γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες ότι η μεγαλύτερη από τις αρετές είναι η διάκριση. Για να δούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση τι είναι το σωστό, τι είναι λάθος, τι είναι από τον Θεό, τι είναι από τον διάβολο. Και για να κρατήσουμε το μέτρο, να μην πέσουμε στον αμφίκριμνο, διότι η αμαρτία ουσιαστικά και τα πάθη είναι ή η έλλειψη ή η υπερβολή του μέτρου. Στο μέτρο, στη μεσότητα, είναι η πραγματική οδός του Θεού. Μπορεί λοιπόν πολύ εύκολα να πέσει από τη μια μεριά ή από την άλλη μεριά. Γι' αυτό και χρειάζεται η διάκριση. Όπως σε έναν κήπο, άμα συνέχεια βρέχει και δεν βγαίνει για κάποιο, τα λουλούδια θα σαπίσουν. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι αντίστοιχο για τους πειρασμούς σε κάποιον άνθρωπο. Δηλαδή, οι συνήθεις πειρασμοί μπορεί να τον σαπίσουν σε εισαγωγικά πνευματικά. Αν το επιτρέψει ο ίδιος, διότι για να χρησιμοποιήσω το δικό σου παράδειγμα, εδώ έχουμε τη βροχή που πέφτει στο περιβόλι, πέφτει συνέχεια στο περιβόλι, αλλά ο ήλιος έρχεται από μέσα, έρχεται από κάτω. Καταλαβαίνετε, δεν περιμένει από πάνω να έρθει. Αυτό είναι που είπαμε ότι το φως είναι μέσα στο σκοτάδι, είναι μέσα μου, μέσα στον καθένα το φως. Δεν περιμένουμε, δεν μπορεί να σταθεί ο πειρασμός ή ο πονηρός ή οποιαδήποτε δοκιμασία ανάμεσα σε μένα και στο Θεό. Μόνο εγώ αν το επιτρέψω. Μόνο εγώ αν δεν αξιοποιήσω αυτό το φως και πέσω στην κατάθλιψη, πέσω στην εμπιστευόμενο στον εαυτό μου, μένοντας εγκλωβιζόμενος στις δικές μου δυνάμεις. Αν βάλω το Θεό στην άκρη, έχω χάσει το φως και πλέον είμαι παραδομένος σε αυτή την επερχόμενη σαπίλα. Έτσι, σιγά σιγά σαπίζω, διότι έχω παραδοθεί πλέον στην φθοροποιώ αυτή δύναμη των πειρασμών. Είναι λοιπόν στο κάθε άνθρωπο να ζητήσει το έλεος, τη βοήθεια και το φωτισμό του Θεού και αυτή θα έρθει. Και εκεί όλα λειτουργούν για το καλό. Και από το κακό ο Θεός βγάζει καλό. Υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος το οποίο ευχαριστείται κάποιος, το οποίο το εξομολογείται βέβαια και εν τούτης παρακαλεί τον Θεό να το αποσύρει, να το κρατάει ο Θεός για να ταπεινώνεται. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Πρέπει κανείς να σκάλει πολύ τον εαυτό του, να κατεβεί πολύ τα σκαλιά κάτω με τη βοήθεια του πνευματικού για να δει αν όντως είναι έτσι. Και εδώ είναι κάτι σχετικό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.
για μας που απελπιζόμαστε επειδή δεν μπορούμε να είτε δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, είτε επειδή δεν μπορούμε να φτάσουμε στις αρετές των Αγίων. Λέει κάτι πολύ όμορφο, ότι βλέπουμε τους Αγίους ψηλά και εμείς αγωνιζόμαστε και κάθε μέρα και παλεύουμε και όχι μόνο δεν μπορούμε να τους φτάσουμε, αισθανόμαστε ότι δεν κάναμε ούτε ένα βήμα. Και τι γίνεται, μα λέει, και λέει ο Άγιος ότι μα, και μόνο αυτό, ότι αίσθηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αυτό καλλιεργεί την ταπείνωση. Και έρχεται λοιπόν η ταπείνωση ακριβώς μέσα από την αίσθηση ότι δεν μπορώ να φτάσω στις αρετές και αναπληρώνει αυτά που δεν έχω. Είναι μυστηριώδης η δρόμη του Θεού και η οικονομία του Θεού για να σωθώ ακόμα και μέσα στα πάθη μου. Τα πάθη αναγκαστικά δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία είναι όταν εγώ ενεργώ συνειδητά τα πάθη. Και όταν μάλιστα η ψυχή δεν πονάει όταν πέφτει σε αυτά τα πάθη και δεν ενεργεί. Εάν δεν πέφτω λοιπόν, εάν δεν καλλιεργώ συνειδητά και δεν ενεργώ τα πάθη, αλλά αυτά μόνα τους υπάρχουν και με ενοχλούν και με βασανίζουν, τότε αυτό μου καταλογίζεται εις μαρτύριο. Και φυσικά με ταπεινώνει. Αλλά και η αμαρτία μπορεί να ταπεινώσει. Τι γίνεται με την αμαρτία, είναι η κοπριά που γίνεται λείπασμα, ουσιαστικά για να καλλιεργεί η ταπείνωση, η αίσθηση της αναξιότητας, της αδυναμίας, για να απελπιστώ με τον εαυτό μου. Ο Θεός είναι, πώς λέει η υμνολογία, η ελπίς των απελπισμένων. Δεν είναι η ελπίς των ελπιζόντων. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι όμοιο. Άρα, οι πειρασμοί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους πειρασμούς για να ταπεινωθούμε πάλι και να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, σαν τεστ, σαν συναγερμό, δηλαδή. Να τους όχι με την έννοια ότι θα τους επιδιώκουμε, να τους καλούμε, γιατί και αυτό είναι σαν να προκαλείς, και αυτό είναι ένα είδος εγωισμού. Να λες ότι θέλω, Χριστέ μου, να μου στείλεις πειρασμούς για να δείξω και την αξία μου στο κάτω-κάτω, έτσι. Ταπεινά να είμαστε έτοιμοι, ό,τι και να έρθει στη ζωή μας, να πούμε να είναι ευλογημένο. Αυτό είναι, υπομονετικά θα το αντιμετωπίσω. Είναι και κατά τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, είναι και ένας από τους ορισμούς της αληθινής μετάνοιας. Μετάνοια, λέει, είναι η αποδοχή των επερχομένων κακών, των επερχομένων. Δηλαδή, η αίσθηση ότι, ναι, οτιδήποτε μου συμβεί αύριο που είναι οδυνηρό, είναι μια δοκιμασία και τα λοιπά, είμαι έτοιμος να το αποδεχτώ με ευγνωμοσύνη και κατερία. Με αυτή την έννοια της ετοιμότητας. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Τώρα προσπαθώ να το εκφράσω με ένα παράδειγμα έτσι λίγο απλοϊκό, έτσι προς το μυαλό μου δηλαδή όπως είναι. Τη ιστορία να την καταλάβω εγώ βασικά. Για παράδειγμα τώρα είναι η περίοδος της νηστείας, έτσι. Και λες, ξεκινώντας την νηστεία, σου λες πρώτα Θεός, κάνω την νηστεία μόνη της. Αν κάποια στιγμή βλέπεις ότι βγαίνει και κάνεις την νηστεία, υπάρχει περίπτωση να σκεφτείς, μάλλον όχι, με τον κίνδυνο ότι μπορεί να σκεφτείς ότι κατάφερα να κάνω, να ολοκληρώσω για παράδειγμα την νηστεία που το είχα ξεκινήσει από την αρχή. Κάποια στιγμή εγώ θα μπορούσα να τη σπάσω ή όχι την νηστεία, να φάω για παράδειγμα την κολάδι. Το λέω πολύ απλά το παράδειγμα. Αυτό τώρα είναι καλό ή είναι και αυτό εγωιστικό? Δηλαδή προσπαθώντας να αποφύγεις, να μην πέσει σε κάτι πολύ εγωιστικό, να πεις ότι κατάφερα να κάνω κάτι που έβαλα το μυαλό μου, το να κάνεις αυτό είναι και αυτό πάλι εγωιστικό ή όχι? Νομίζω ότι αυτό είναι μια φοβία. Σε αυτό αναφέρεται πάλι ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, αν κατάλαβα καλά από το παράδειγμα τι θέλετε να πείτε, ότι
λέει ότι οποιοδήποτε αρετή, οποιοδήποτε και καλό έργο να κάνουμε, άμεσα και ανεξέλεγκτα και απρόσκλητα έρχεται ο λογισμός υπερηφάνειας. Ότι έκανα κάτι καλό. Τίποτα, από μόνος του, αυτόματα. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν θα το κάνω για να μην έρθει ο λογισμός υπερηφάνειας? Όχι. Εγώ θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, και την νηστεία και την άσκηση και την ελεημοσύνη και την φιλανθρωπία και οτιδήποτε καλό, οτιδήποτε είναι αρεστό στο Θεό και οικοδομεί όλους μας, ανεξάρτητα του αυτό αν θα φέρει πειρασμό υπερηφάνειας ή καινοδοξίας ή οτιδήποτε άλλο. Ξέρω ότι θα έρθει και είμαι έτοιμος να το αντιμετωπίσω. Είναι σαν να φοβάμαι να κάνω ένα βήμα για να μην έρθει ο πειρασμός και με πειράξει. Δεν πρέπει να είμαστε πειρασμοκεντρικοί, δηλαδή να φοβόμαστε τον πειρασμό. Θέλετε να σας ρωτήσω κάτι? Παρατηρώ έτσι με την ταπεινή μου γνώμη ότι τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας αντιμετωπίζει πάρα πολλούς πειρασμούς. Μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να ήταν πάντα έτσι. Αυτό είναι γιατί θέλει να μας δοκιμάσει ο Θεός, να μας καταβογήσει, πιστεύει, ή ίσως μας περιμένει κάτι καλό και... Να το ξέρω. Νομίζω και όλα μαζί. Μας δοκιμάσει και να μας παιδαγωγήσει και σίγουρα μας περιμένει και κάτι καλό, σίγουρα ελπίζω και προσεύχομαι, ενδεχομένως να μας αποτρέψει από άλλα. Όλα αυτά είναι μέσα, πρέπει να δει κανείς την πρόνοια του Θεού και στην παιδαγωγία. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να περιοριστούμε στο αν εμείς φταίξαμε σε κάτι και ο Θεός παραχωρεί αυτό που γίνεται, αυτή την παιδαγωγία, ώστε να εστιάσουμε σε αυτό που φταίξαμε και να το διορθώσουμε. Πέρα από το γενικά να λέμε γιατί ο Θεός κάνει αυτό, όχι, εγώ σε τι έφταξα. Είμαι σε αυτή την κατάσταση που δεν είναι η καλύτερη. Εγώ λοιπόν σε τι έφταξα σε αυτό. Και να το διορθώσω πρώτα στον εαυτό μου, στον βαθμό που μου αναλογεί εμένα. Και αυτό θέλει ο Θεός από εμάς και αυτό πρακτικά μπορούμε να κάνουμε. Ο Θεός ζητάει τη μετάνοια. Από εκεί και πέρα η μετάνοια είναι πρώτα προσωπική και μετά έρχεται σε μια κοινωνία και την φωτίζει, και όταν μετανοεί, έλεγε ο Όσιος Παΐσιος, μετανοεί ο άνθρωπος, μετανοεί και ο Θεός. Αυτό μπορεί να είναι εγωιστικό, μπορεί να είναι και ομολογία πίστεως. Αυτό εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αν είμαι εγωιστής, θα το πω εγωιστικά. Αν είμαι ταπεινός άνθρωπος, μπορεί απλά να πω ότι νηστεύω και θα πάρω εγώ κάτι νηστίσιμο. Είναι απλά τα πράγματα. Αν ξέρω ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό, ας μην πάω καθόλου στην ταβέρνα στο κάτω-κάτω. Εδώ είναι η διάκριση σε απλά πραγματάκια της καθημερινής που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πριν φτάσουμε στα αδιέξοδα τέτοιου τύπου. Αλλά το ερώτημα του αν αυτό είναι εγωιστικό ή ομολογία, δεν υπάρχει εδώ. Η απάντηση δεν είναι μία. Μπορεί να είναι ή το ένα ή το άλλο. Γιατί δεν είναι πια ότι εδώ που έχουμε φτάσει, δηλαδή παλιά, ίσως όταν εδώ που έχουμε φτάσει, πρέπει να κάνουμε ομολογία. Δηλαδή ότι ναι, εγώ νηστεύω, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να νηστεύω. Δεν είναι κακό, καλό είναι αυτό. αλλά... Έτσι είναι. Κοίταξε να σου πω τώρα, εάν μπορώ διακριτικά να μην πάω κάπου στην ταβέρνα για να πάω να κάνω την ομολογία, κάτω κάτω ο άνθρωπος που με καλεί, συμφωνώ από μαζί του, δεν με καλεί για να κάνω ομολογία, με καλεί για να φάω. Ξέρω λοιπόν από τον προτέρων ότι πρέπει να φάω το ψάρι ή το κρέας. Αν δεν θέλω να το φάω, δεν το τρώω. Το να πάω στοχευμένα και επισκοπώ να ομολογήσω
ότι δεν τρώω κρέα, άλλο να βρεθώ εκεί. Με αυτή τη λογική. Με αυτή τη... Δηλαδή, υπάρχει, υπάρχει... το λέω γιατί υπάρχει και αυτή τη λογική. Είμαστε, μερικές φορές γινόμαστε αλλοπρόσαλοι εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, ακριβώς επειδή μπαίνει ο εγωισμός, μπαίνει η αδιακρισία, η υπερηφάνεια και πολλές φορές η υπερηφάνεια εκδηλώνεται με το ένδυμα της ομολογίας. Και αντί να είμαι διακριτικός και να κάτσω στην άκρη κλπ, θέλω να μπω στη μέση, γιατί ουσιαστικά για να δείξω ότι εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους, επειδή νηστεύω, επειδή ομολογώ την πίστη κτλ. Πρέπει λοιπόν να εστιάσω πρώτα στο να είμαι ταπεινός και μετά να ομολογήσω. Και αυτό το λέω γενικά, έτσι σαν γενική αρχή. Αν βρεθώ εκεί, φυσικά και πρέπει να πω, δεν είναι κακό να πω ότι εγώ νηστεύω, εκεί είναι ομολογία. Αν γίνει απλά και όχι με, με κάποιες σκέψεις στο πίσω μέρος του εγκεφάλου, είτε εγωισμούς είτε οτιδήποτε. Αναφερθήκατε σε ένα είδος θέλημάτος που το ονομάζετε φυσικό θέλημα, το οποίο το κατάλαβα ότι είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Από τα χρόνια που έχω ζήσει στο εξωτερικό σε δυτικές χώρες, προβάλλεται πάρα πολύ η πραγμάτωση, η πραγματοποίηση του ιδίου θέληματος, αλλά είναι στολισμένο με άλλες έννοιες, το να πετυχαίνεις στόχους σου, το να κάνεις το πλάνο σου, ακόμα και το να βάζεις τα όρια σου, μερικές φορές και σε ολόκληρη την πλάση, όχι μόνο στον ίδιο σου τον εαυτό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έφερε εμένα προσωπικά σε σύγκρουση, καλούμενος να βάλω τον εαυτό μου ως την αρχή και την εξουσία του κόσμου, του δικού μου κόσμου. Με κάτι που αντίστοιχα πάλι λέει η Δύση, ο καθένας κάνει τη δικιά του πραγματικότητα. Οπότε από τη μία έχουμε το δυτικό κόσμο που είναι 7 δισεκατομμύρια πραγματικότητες, σύμφωνα με αυτή τη λογική, και έχουμε και τον κόσμο του Θεού που είναι μία φύση στην οποία όλοι συνυπάρχουμε υπό τον Θεό. Τι θα συμβουλεύατε εσείς ένα νέο άνθρωπο, εμένα ή όλους τους νέους άνθρωπους σε αυτό το χώρο, ώστε κάθε μέρα να μην παρεκκλίνουν από την αναζήτηση ή το άφημα στο φυσικό θέλημα του Θεού και να κυνηγάνε το δυτικό ή το ιδιωτελές ή δεν θέλω να το κακοχαρακτηρίσω, απλά είναι δύο αντικρουόμενες μορφές σκέψης με τις οποίες εγώ ακόμα και σήμερα καθημερινά όταν σκέφτομαι για τον εαυτό μου, όταν παίρνω αποφάσεις, νιώθω τη σύγκρουση. Ναι, είναι δύο αντίθετα άκρα. Του απόλυτου ατομικισμού, του απόλυτου εγωκεντρισμού, της ιδιοτέλειας, γιατί το δυτικό μοντέλο βασίζεται στην ιδιοτέλεια, ξεκάθαρα και εκπεφρασμένα. Και δεν γνωρίζει φυσικό θέλημα η δυτική παράδοση. Αν εξαιρέσουμε το μοναχισμό της κάπου. Τώρα, η ελληνική κοινωνία, οι κοινωνίες των Ορθοδόξων είναι κοινωνίες λίγος πολύ εκδυτικισμένες και μάλιστα αμερικανοποιημένες. Το ζούμε αυτό καθημερινά. Το μοντέλο που έχουμε είναι το μοντέλο το δυτικό. Έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά, έτσι μεγαλώσαν οι γενιές. Αυτό σήμερα επιβάλλεται. Οπότε καλείται κάποιος να ζήσει βιωματικά, εμπειρικά, την ορθόδοξη παράδοση, όχι με άγχος, με φυσικό τρόπο, μέσα στην Εκκλησία, μελετώντας τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι πολύ σημαντικό, τις ίδιες τις πηγές δηλαδή, τους πατέρες που αυτά που γράφουν είναι η ζωή τους, δεν μας προσφέρουν προϊόντα γραφείου ή ακαδημαϊκής έρευνας. Είναι η ίδια η ζωή τους, η χαρισματική ζωή του Αγίου Πνεύματος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, πρέπει να καταφύγουμε εκεί, να επιστρέψουμε εκεί, στους πατέρες οι οποίοι δεν έχουν πει την τελευταία λέξη ακόμα στο σύγχρονο πολιτισμό. Μέσα από τη μελέτη, την εμπειρία της Εκκλησίας, την εμπειρία του μοναχισμού, που είναι η ραχοκοκαλιά της πνευματικής ζωής, ακόμα και αν σήμερα υπάρχει μια τάση να
παραθεωρείται σαν κάτι το οποίο προσθέθηκε αργότερα στην αυθεντική χριστιανική παράδοση. Έτσι υπάρχει ελπίδα να καταλάβουμε, να ζήσουμε και ο νέος άνθρωπος μεγαλώνοντας να καταλάβει τι είναι αυτό το φυσικό θέλημα ουσιαστικά. Το να θέλουμε όλοι το αγαθό. Αυτό είναι. Το να ζει ο ένας για τον άλλο. Η περιχώρηση του θελήματος. Και αυτό το βλέπει, το παίρνει κανείς σαν παράδειγμα από την ίδια την Αγία Τριάδα. Έτσι, όπου έχουμε ένα θέλημα επειδή έχουμε μία φύση. Δεν υπάρχει προσωπικό θέλημα στην Αγία Τριάδα. Υπάρχει μία φύση. Εδώ έχουμε τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις που έχουν μία φύση και ένα θέλημα, μία εξουσία, μία δύναμη. Μπορούμε να ζήσουμε αυτό το ένα. Πάντοτε υπήρχε αυτό το αίτημα ακόμα και στους αρχαίους φιλοσόφους, στην αρχαία Ελλάδα, όταν λέει ένας ιστορικός, δεν θυμάμαι ποιος είναι, που λέει ότι εμείς ζήσαμε και αγωνιστήκαμε με το συν. Έτσι, ό,τι κάναμε, το κάναμε όλοι μαζί, δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό. Αυτό είναι μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση. Αλλά πρέπει εμείς οι νέοι που ζούμε σε αυτή την κοινωνία την εκδυτικισμένη να ξαναμπούμε μέσα στα νάματα της παράδοσης και να τη ζήσουμε. Μελέτη, προσευχή, πνευματική ζωή, μυστήρια, μοναχισμός, όλα αυτά βοηθά. Λόγεις. Εγώ, ναι. Γέροντα, αφού σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας, πραγματικά θεωρώ πολύ σημαντικό το τελευταίο ερώτημα του αδελφού μας. Είναι ίσως το επιστέμενο της συνθήκης καθημερινότητας μας σήμερα. Άλλωστε, ο δυτικός κόσμος αυτό θέλει, δηλαδή να δημιουργεί μέσα στην ούτως ή άλλως εικονική πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε, να δημιουργεί διαφορετικές εικονικές πραγματικότητες επιπλέον, ώστε, όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, να ξεφεύγουμε από το κύριο δένειμά μας που είναι η προσέγγιση με τον Θεό. Σαν συμπλήρωμα πάνω σε αυτό, θα ήθελα να επιχειρηματολογήσετε σε μια φράση που συχνά λέμε όλοι μας ή σχεδόν όλοι μας, κυρίως στα νέα παιδιά, μιας και αναφέρθηκε και στη νεολαία ο αδελφός μας πριν, που λέμε πολλές φορές να είσαι ο εαυτός σου. Επειδή φαντάζομαι ότι εμείς όλοι διαφωνούμε σε αυτό, το είπατε και τελειώσατε μάλιστα προηγουμένως με τις φράσεις σας, εξήγησατε γιατί λόγω αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει. Ίσως θα ήταν καλό να δώσετε μια περαιτέρω εξήγηση για να το καταλάβουμε, να μην το συνηθίζουμε να λέμε τέτοιου είδους ευχές, οι οποίες εμπασέρχονται πράγματι από έναν δυτικό κόσμο, ο οποίος μας οδηγεί σε λάθος μονοπάτια. Είσαι αυτό λοιπόν, ναι. Δεν πρέπει να το αποφεύγουμε. Θα μπορούσε και ένας Ορθόδοξος νομίζω να το πει αυτό, αλλά θα το εννοούσε διαφορετικά. Γιατί εδώ είναι η ερμηνεία του τι σημαίνει εαυτός και τι σημαίνει να είμαι εαυτός μου. Όταν το Ευαγγέλιο το ίδιο λέει αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν, θα αγαπήσεις τον πλησίον σου επειδή ο πλησίον σου είναι ο εαυτός σου. Ναι, θα φτάσω εκεί. Σημαίνει ότι πρέπει να αγαπήσω, ακριβώς επειδή εγώ αγαπώ τον εαυτό μου, θα μπορέσω να αγαπήσω και τον πλησίον ως εαυτό. Η Δύση λοιπόν έρχεται και τα ερμηνεύει τελείως διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Και βλέπει τον εαυτό ακριβώς ως το σύνολο των γνωμικών, των εγωιστικών θελημάτων. Αυτό που θέλω, αυτό που μου ήρθε τώρα στο κεφάλι, αυτό που αισθάνομαι, αυτό νομίζω ότι είμαι εγώ, αυτό νομίζω ότι είμαι ο εαυτός μου. Για τον Ορθόδοξο δεν είμαι αυτό εγώ. Αυτά είναι τα πάθη μου, είναι επίκτητα. Είναι μια δεύτερη φύση που έρχεται και κάνει στην άκρη την αρχική φύση, τη φύση του Θεού και παρουσιάζεται ως εαυτός. Και έρχονται όλοι οι πατέρες, ειδικά της ερήμου, και μας λένε όχι, δεν είναι τα πάθη μας ο εαυτός μας, δεν μας έπλασε έτσι ο Θεός. Πρέπει να βρούμε τον αληθινό εαυτό μας όπως πλάστηκε από τον Θεό, τον άνθρωπο της χάριτος, τον άνθρωπο της αγάπης. Γι' αυτό και θα λέγαμε ότι τον αληθινό εαυτό μας τον βρίσκουμε όταν βρούμε μέσα στο ταμείο της ψυχής μας τον ίδιο του Χριστό, γιατί είμαστε εικόνες του Χριστού.
Ο αληθινός εαυτός μας είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό και είμαστε όλοι. Ο ένας βλέπει στο πρόσωπο του άλλου τον εαυτό του, βλέπει τον Χριστό στο πρόσωπο του άλλου. Αλλά αυτόν τον εαυτό που λέει η Ρίζη πρέπει να κάνουμε αυτή και τη διευκρίνηση και πολύ, πολύ ωραία που έγινε αυτό το ερώτημα, ότι είναι λάθος να βλέπουμε τον εαυτό ως το σύνολο των κάθε στιγμή αισθημάτων και θελημάτων μας και ιδιοτροπιών, τα οποία τα βαφτίζουμε πρόσωπο. Και σήμερα λέμε και κοινωνία προσώπων, μπερδεύοντας τη σχέση με την κοινωνία, που δεν είναι το ίδιο πράγμα, και ουσιαστικά παρουσιαζόμαστε αυτό, ακολουθούμε αυτό το δυτικό, το εγωκεντρικό μοντέλο, εγώ το πρόσωπό μου, εγώ αυτός που είμαι, εγώ ή αυτός μου, και κοινωνώ με τα άλλα πρόσωπα. Και δεν υπάρχει καμία κοινωνία. Υπάρχει μία σχέση, ναι, υπάρχει μία, αλλά η σχέση δεν δηλώνει αυτόματα αλήθεια. Η σχέση είχε και ο Χίτλερ με τους, και με τους, με τα SS και με τους Εβραίους που έκυγε και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει, ποιος είναι ο πραγματικός εαυτός και ποιος είναι ο εικονικός, ο πλασματικός, ο επίκτητος εαυτός, που είναι η αμαρτία και τα πάθη και τα προσωπικά θέματα. Παρασύρομαι και λέω πολλά όμως. Από πάνω σε αυτά, ότι είναι αυτό που έχουν μπερδέψει το τι είναι η ελευθερία του ατόμου. Δηλαδή, άλλη ελευθερία εννοεί ο άνθρωπος, ο μετά Χριστός άνθρωπος, και άλλη ελευθερία που μας έχει δώσει ο ίδιος ο Χριστός. Λέμε σήμερα, είμαι ελεύθερος να κάνω αυτό που μου είναι. Θέλω να κάνω, είμαι ελεύθερος να κάνω την έκπτωση, είμαι ελεύθερος να ορίσω τον εαυτό μου κλπ. Ενώ είναι άλλη η ελευθερία που έχει δώσει ο άνθρωπος. Ακριβώς. Διότι την πραγματική, την οντολογική ελευθερία την έχει ο ίδιος ο Θεός, στο βαθμό που κοινωνώ με τον Θεό. Είμαι ελεύθερος και ελεύθερος σημαίνει να είμαι ελεύθερος από αυτά που με φυλακίζουν και που με δεσμεύουν, δηλαδή τα πάθη μου. Δεν είμαι ελεύθερος όταν ακολουθώ τα πάθη μου, διότι είμαι δέσμιος των παθών. Ήρθε σαν δόκιμος για ένα διάστημα στο μοναστήρι του σε ένας απόστρατος αξιωματικός, μεγάλης ηλικίας και βαθμού. Σύμφωνα λοιπόν με το τυπικό που είχαν εκεί στο μοναστήρι τους, έπρεπε ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα και να έκαναν, ακόμα την ευχή του γέροντα να πάρουν, να μπουν με τη σειρά όπου είχαν προσέλθει στο μοναστήρι. Ο μικρός λοιπόν Άγιος Πορφύριος στεκόταν πάντα μπροστά από τον απόστρατο τον αξιωματικό και πάντα του περνούσε η σκέψη και έλεγε: «Μα τι κάνω? Στέκομαι μπροστά από έναν μεγαλύτερο από μένα, από έναν αξιωματικό». Ξέρεις, μου λέει λοιπόν κάτι, ποτέ δεν υπέκυψα να αποφύγω από τη σειρά μου και να πάω πίσω από αυτό. Γιατί ξέρεις κάτι, μου λέει, ήταν εγωιστική αυτή η σκέψη και ας φαινόταν ότι ήταν ταπείνωση. Και το έχω πάντα στο μυαλό και δεν ήθελα τώρα, νομίζω ότι είναι μέσα στο θέμα, αν μπορέσετε να μας πείτε κάτι περισσότερο από αυτό. Σαφώς θα ήταν μια εγωιστική κίνηση. Πολλές φορές το λένε και άγιοι αυτό. Πάμε πίσω. Με ποια προοπτική πάμε πίσω? Για να μας πάρουν και να πάρουν μπροστά. Για να φανούμε και ταπεινοί και για να μας βάλουν και μπροστά. Αν δεν το κάνουν αυτό και να μας βάλουν μπροστά, αρχίζουν και έχουμε λογισμούς. Πάει η ταπείνωση. Γιατί εμένα με αφήσαν στο τέλος και γιατί εγώ και τα λοιπά. Αυτό το ξέρουμε καλά, επειδή στο Άγιον Όρος υπάρχει αυτή η τάξη και η σειρά που είναι
ανεξάρτητη από αυτό το περιστατικό που μας είπατε, από τις ηλικίες ή από τα κοσμικά αξιώματα, υπάρχει η σειρά της προσέλευσης. Είναι μια άλλου είδους ιεραρχία και ο καθένας ξέρει τη θέση του και πρέπει να πηγαίνει στη θέση του. Αν είναι πρώτος, θα πάει πρώτος. Αν είναι δεύτερος, θα πάει δεύτερος. Δεν θα ενδώσει σε ταπεινοσχημίες να πάω τελευταίος κτλ. Αυτό ακριβώς το παράδειγμα δίνει και ο Όσιος Πορφύριος. Και αυτό είναι η ταπείνωση, να ξέρω τη θέση μου και στη ζωή γενικότερα. Και το θέμα το άλλο της διάκρισης, θα έλεγα ότι υπάρχει το αίτημα που εκφράζεται στην προς Εβραίους επιστολή που μιλάει για τα γυμνασμένα αισθητήρια. Έτσι, η πνευματική ζωή, η προσευχή, ο Θεός ο ίδιος, η χάρη του Θεού μας δίνει γυμνασμένα αισθητήρια ώστε μέσα από την εμπειρία και μέσα από τον φωτισμό να δούμε τώρα αυτό που συμβαίνει από που έρχεται. Παράλληλα όμως εδώ μπαίνει και ο καταλύτης, ο παράγοντας του πνευματικού πατέρα. Ακόμα και αν ξέρω και αν φωτίζομαι να δω από που έρχεται, μην αφήσω την υπερηφάνεια να έρθει από πλάι και να μου πει φωτίστηκες. Θα πάω στον πνευματικό μου πατέρα και να πω είναι αυτό. Έγινε αυτό, το σκέφτηκα έτσι. Και να ζητήσω την επικύρωση του ζωντανού μάρτυρα.